τώρα να χαιρετήσουμε τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Παύλο Ιωάννου. Κύριε Ιωάννου, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πείτε μας λίγο, 30 Ιουνίου είναι που ολοκληρώνεται η δεύτερη σας θητεία. Γιατί είδαμε ναι, χθες μια ανακοίνωση ακριβώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο που και τότε το 2017 είχε γίνει το θέμα, ενώ ήταν πρόθεση της κυβέρνησης Αναστασιάδη να σας επαναδιορίσει. Υπάρχει αυτό το μορατόριο, δηλαδή το πλαφόν θητιών σε εσάς. Δεν μπορείτε να διοριστείτε εκ νέου? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν πλαφόν, υπάρχει. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα με ενδιέφερε, ούτε θεωρώ ότι είναι διοντολογικά σωστό να συζητήσουμε. Όχι, αυτά το λέω τα από, να σας πω γιατί αερός. Το βάζω. Επειδή συγκυριακά είναι αυτή η ανακοίνωση που πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου, το λέω διότι κάθε φορά που συζητάμε και για τον ρόλο και θεσμό του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, ναι. Όλοι όσοι καλούμε εδώ λένε ότι αυτό να μην το πάρουμε και να το δέσουμε, γιατί είναι και θέμα προσώπου που ασκεί αυτή την εξουσία. Εσείς προσωπικά που έχετε, αν θέλετε, αποτρέψει εκποίησεις και όλα αυτά. Γι' αυτό το συζητάμε. Εγώ, το ερώτημα μου είναι απλό. Αν δικαιούστε ή όχι μια τρίτη. Σας απάντησα. Μάλιστα. Πολύ σωστά προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο σε αυτήν την διαδικασία, η οποία καθορίζεται από τον νόμο. Μάλιστα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι αυτό. Ωραία, κατανοητό. Κύριε Ιωάννου, και ελάτε να δούμε τα τρέχοντα. Οι δανειολήπτες κυρίως ακούνε πάρα πολλά τώρα σε σχέση και με την αύξηση επιτοκίων. Υπάρχει μια δυσχέρεια στην πληρωμή των δόσεων κάθε μήνα και αυξάνονται σε συνάρτηση με το όλα όσα συζητούνται τώρα και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ενίκιο, εναντιδόσεις, το διοικητικό δικαστήριο το ειδικό. Πολλά πράγματα, εκποίησεις, πότε αποτρέπονται, πότε όχι. Ποιος είναι επιτέλους ο ρόλος αυτών των εταιριών πιστώσεων. Πείτε μας, κύριε, να τα βάλουμε σε μια σειρά, διότι ακούμε πολλά. Εκκλήσεις, συζητήσεις, προθέσεις. Η ουσία είναι στα κυπριακά αυτό που λέμε το λαμπρότζι που πέφτει κρούζι. Εκείνος που παίρνει επιστολές, που του παίρνουν το σπίτι, που δεν μπορεί να πληρώσει. Είναι γεγονός αυτό. Πραγματικά είναι μια δύσκολη κατάσταση η διαδικασία αυτή. Δεν είναι απλώς δύσκολη. Είμαστε ειλικρινείς, για τον κάθε ενδιαφερόμενο είναι τραγική η όλη αυτή η κατάσταση. Δεν είναι μόνο η απώλεια ενός χωραφιού, δεν είναι μόνο η απώλεια ενός οικοπαίδου. Αντιλαμβάνεστε, μιλούμε για την απώλεια μιας κυρίας κατοικίας, η οποία στεγάζει οικογένειες για πολλά πολλά χρόνια. Είναι επίσης η απώλεια μιας μικρής οικογενειακής επιχείρησης, τον υποστατικό μιας μικρής οικογενειακής επιχείρησης, είναι η απώλεια ενός γεωργοκτηνοτροφικού αγροκτήματος, που αυτά παράγουν εισοδήματα και ενδεχομένως να εργοδοτούν και άλλους συμπολίτες μας. Που γεγονός το οποίο σημαίνει απώλεια εργασίας, απώλεια εισοδημάτων. Απώλεια εισοδημάτων στη συνέχεια δυνατόν να συνεπάγεται και απώλεια της δυνατότητας να εξυπηρετηθούν κάποια δάνεια. Συνεπάγεται επίσης, εάν το ποσό, το προϊόν της εκποίησης δεν είναι επαρκές για να καλύψει το χρέος του ενδιαφερομένου, συνεπάγεται ότι παραμένει μια υποχρέωση την οποία θα κληθούν να καταβάλουν ο ίδιος ή και οι εγγυητές. Αντιλαμβάνεστε πλέον τη μεταδοτικότητα, την απόλυτη μεταδοτικότητα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μεταδοτικότητα που πρέπει να τονίσουμε ότι ήδη υπάρχει, διότι ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, οι οποίοι είναι εγγυητές σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είναι καταγεγραμμένοι στο Άρτεμις, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι αδυνατούν ήδη να προχωρήσουν σε αξιοποίηση της περιουσίας τους, επειδή για να πάρουν ένα δάνειο προκειμένου να ξοφλήσουν δικών τους δάνειων ή να δραστηριοποιηθούν οικονομικά και κοινωνικά. Ξέρετε, ακούω περιπτώσεις συμπολιτών μας, οι οποίοι δυσκολεύονται να πάρουν ένα δάνειο για να στείλουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό για σπουδές, δυσκολεύονται να πάρουν ένα δάνειο για να παντρέψουν την κόρη τους, δυσκολεύονται να πάρουν ένα δάνειο για να το χρησιμοποιήσουν ως κυκλοφορούν ενεργητικό για την εταιρεία. Κύριε, εδώ μια παρένθεση για τους εγγυητές, διότι τυχάνει να είμαι κι εγώ πριν από πολλά χρόνια σε συναδέλφου δάνειο, το οποίο αντιλαμβάνουμε τώρα από τις πολλές επιστολές που έρχονται με συστατική επιστολή, πρέπει να πας και στο ταχυδρομείο. Δεν έχουν μια υποχρέωση αυτές οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων να σε ενημερώσουν το τι συμβαίνει πέρα από τις επιστολές, ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα και έχει μεταφερθεί εδώ και αυτό, να ξέρεις τι κάνεις κι εσύ.
και αν μπορείς με κάποιο τρόπο να απεμπλακείς. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Όπως επίσης είναι και σωστό οι εν λόγω εταιρείες να έχουν ένα σύστημα που να ενημερώνουν έγκαιρα τους δανειολήπτες για τις αυξήσεις των δόσεών τους. Αυτές οι εταιρείες δεν διαχειρίζονται μόνο μη εξυπηρετούμενα δάνεια, διαχειρίζονται και εξυπηρετούμενα δάνεια. Και άρα είναι πολύ λογικό ο κάθε δανειολήπτης που εξυπηρετεί το δάνειο του να γνωρίζει ότι πρέπει ότι θα αυξηθεί η δόση του. Ναι. Σε πολλές περιπτώσεις πληροφορούμε από καταγγελίες που γίνονται κοντά μας ότι ενδεχομένως αυτό να μην συμβαίνει. Ναι. Όπως ενδεχομένως να μην συμβαίνει και κάτι άλλο, να μην πληροφορούνται έγκαιρα για τις χρεώσεις που τους γίνονται εξαιτίας των αυξημένων επιτοκίων. Ναι. Διότι αυξημένα επιτόκια χρησιμοποιούν όχι μόνο το τραπεζικό σύστημα, αλλά και οι εταιρείες αγοράς πιστώσεων, ανάλογα με τη δανειακή σύμβαση. Και κύριε Ιωάννη, το άλλο, επειδή και ο σύζυγος μου είναι σε άλλο εγγυητή, σε κάθε περίπτωση να έρχεται και να εξευτελίζεται ουσιαστικά και ο άλλος που μπορεί να πληρώνει επιστολές και διασυρμός και πάει να πει άρα ενεργοποίηση πραγμάτων για καθυστέρηση μιας φοράς 200 ευρώ. Λέω, για παράδειγμα. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο επισημαίνω αυτό το πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο ναι, δυστυχώς μας καταγγέλλεται πολύ συχνά στο γραφείο. Αυτές οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων διέπονται από νομοθεσία ή έλεγχο και από ποιον ό,τι πράττουν σωστά, κύριε Βεβαιότατα, εποπτεύονται. Ναι. Εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα. Αντιλαμβάνουμε ότι η Κεντρική Τράπεζα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εποπτεύει σωστά. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Επίσης, οι εταιρείες αυτές οφείλουν να συμπεριφέρονται όχι μόνο στη βάση των οδηγιών των εν λόγω της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και σε βάση του νόμου και των προνοιών του συγκεκριμένου νόμου, στη βάση των οποίων έγινε η εξαγορά της πίστωσης των δανειακών συμβάσεων που διαχειρίζονται. Αναφέρομαι στον περί εξαγοράς δανειακών συμβάσεων νόμο, εξαγοράς πιστώσεων νόμο, που ρητός ορίζει ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών των εταιριών, αλλά ταυτόχρονα καθορίζει και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δανειοληπτών, των οποίων οι συμβάσεις δανειακές τυχάνουν χειρισμού από τις εν λόγω εταιρείες. Και πολύ συχνά έρχονται παράπονα στο γραφείο μας, τα οποία από την μελέτη των δεδομένων του παραπόνου προκύπτει ότι οι εν λόγω εταιρείες ενίοτε παραβιάζουν πρόνοιες αυτού του νόμου. Και μια θεμελιώδης πρόνοια έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλα τα δικαιώματα που είχε ο δανειολήπτης, του οποίου η δανειακή σύμβαση ετύχαν χειρισμού από έναν άπη, μετά τη μεταφορά της δανειακής σύμβασης στην εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν ακριβώς τα ίδια, όπως ακριβώς τα ίδια είναι ίδιες είναι και οι υποχρεώσεις του δανειολήπτη. Δυστυχώς, συχνά παρουσιάζονται προβλήματα στη συμμόρφωση των οντοτήτων αυτών στην πρόνοια του, νόμου, του συγκεκριμένου νόμου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο πρέπει να το επισημάνω και να το υπογραμμίσω, είναι το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε διαπιστώσει, και μάλιστα μας το έχουν πει και εγγράφους κιόλας, ότι δεν δεσμεύονται από τις πρόνοιες του σχεδίου εστία, παρά το γεγονός ότι το άπι από το οποίο προήλθε η συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση ήταν σαφέστατα δεσμευμένο με τις πρόνοιες του σχεδίου εστία. Αυτό μας δημιουργά σοβαρότατα προβλήματα στους δανειολήπτες, τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης. Ναι. Τώρα, κύριε Ιωάννου, επειδή παρευρίσκεστε σε συνεδρίες της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, όταν συζητάτε τέτοιου είδους ζητήματα και με τις εκποιήσεις πρόσφατα, αυτές οι προτάσεις νόμου κλπ., διαπιστώνετε ότι μπορεί να υπάρξει ένα δίχτυ προστασίας για εκείνους τους δανειολήπτες που το χρειάζονται, ή απλά ζητάμε για να συζητάμε και στο μεταξύ τρέχουν και τα δάνεια και οι εκποιήσεις και όλα όσα δημιουργούν τόσα ζητήματα. Ο λόγος για τον οποίο συζητάμε ή συζητάει η Επιτροπή και εξετάζει διάφορα νομοσχέδια είναι προφανώς τα πλαίσια των προσπαθειών για ενίσχυση του δικτύου προστασίας των δανειοληπτών.
για να καταστεί το δίκτυο αυτών πιο αποτελεσματικών, πιο δικαιοκρατικών, ναι, πιο συνταγματικά συναφές. Αλλά κοιτάξτε, πρέπει να σας επαναλάβω αυτά που λέω εδώ και αρκετά χρόνια. Οι εκποιήσεις γίνονται επειδή υπάρχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Μάλιστα. 10 χρόνια από την κρίση του 2013, την τραπεζική κρίση του 2013, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξακολουθούν να υπάρχουν σε έναν τεράστιο, πολύ μεγάλο ποσοστό. Η διαφορά από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του 2014 μέχρι σήμερα δεν υπερβαίνει τα 4 εκατομμύρια. Το σύνολο είναι γύρω στα 19 εκατομμύρια σήμερα. Περίπου, δεν έχω τους αριθμούς μπροστά μου, αλλά γενικά ομιλούνται είναι αυτές οι τάξεις μεγέθους. Αντιλαμβάνεστε με τέτοιο μεγάλο μέγεθος μη εξυπηρετούμενων δανείων, που συνεπάγεται και μεγάλων αριθμών δανειακών συμβάσεων που βρίσκονται στην κατάσταση της μη εξυπηρέτησης, αναπόφευκτα οδηγούμαστε στις εκποιήσεις. Και πρέπει να επαναλάβω κάτι το οποίο έλεγα για πολλές φορές εδώ και 10 χρόνια. Υπάρχει μία αδυσόπιτη πραγματικότητα. Νομοτελειακά, το τέλος κάθε μη εξυπηρετούμενου δανείου, το οποίο χρονίζει στην κατάσταση της μη εξυπηρέτησης, δεν μπορεί να είναι άλλον παρά της εκποίησης, εκτός εάν το δάνειο δεν αναδιαθρωθεί ορθολογιστικά. Αντιλαμβάνεστε, με το μέγεθος αυτών των μη εξυπηρετούμενων δανείων που υφίστανται σήμερα, ανάλογα μεγάλο θα είναι και το μέγεθος των εκποιήσεων που θα επισυμβούν. Μάλιστα. Πολλά από αυτά τα δάνεια που χρονίζουν στην κατάσταση αυτή είναι δάνεια για τα οποία έχουν ήδη ληφθεί και δικαστικές αποφάσεις. Όχι πριν 10 χρόνια, αλλά και πιο πριν ακόμη. Δικαστικές αποφάσεις που έχουν ηλικία και 15 και πέραν των 15 ετών ακόμη. Ωραία, κύριε Ιωάννου, πείτε μου κάτι. Εσείς προχθές στην Επιτροπή Οικονομικών κάνατε λόγο για νομεκλατούρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, θα το ασχοληθούμε και αυτό, να ολοκληρώσω την σκέψη μου, αν επιτρέπετε. Παρακαλώ. Λοιπόν, ευχαριστώ. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι δυνατόν να ανατραπεί μία δικαστική απόφαση. Το ερώτημα το μεγάλο που τίθεται είναι γιατί έχουν περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που τέτοιου είδους προβληματικές περιπτώσεις δεν είχαν διευθετηθεί νωρίτερα. Αντιλαμβάνεστε, σε μια δεκαετία, εάν το εξαποφάσεως χρέος ήταν 100 μονάδες, σήμερα με τα επιτόκια που προνοούσε όχι η δανειακή συμβάση, αλλά η απόφαση του δικαστηρίου, η εκκρεμούσα υποχρέωση του δανειολήπτη, του οποίου το ακίνητο θα εκποιηθεί, έχει υπερπολλαπλασιαστεί. Σε ό,τι είπατε προηγουμένως, ναι, ήταν μια στιγμή την οποία έκανα τη συγκεκριμένη αναφορά, επειδή κάποιοι βουλευτές, ακόμα και της συμπολίτευσης, διερωτήθηκαν εάν άλλαξε ή όχι η κυβέρνηση εξαιτίας των διαφόρων θέσεων οι οποίες ελαμβάνονταν από τους ηθήνοντες. Και ακριβώς τη στιγμή εκείνη, εγώ θεώρησα πολύ παράδοξη αυτή τη δήλωση, με δεδομένο το γεγονός ότι πρέπει να διαχωρίζεται η νομεκλατούρα των Υπουργείων γενικά από την εκάστοτε κυβέρνηση. Να. Και αυτός ο διαχωρισμός είναι μια αναγκαιότητα η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς, ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτή ήταν η δήλωση. Και πλήττομαι γιατί έχουν παραξενευτεί για αυτόν τον συγκεκριμένο. Δεν εκπλήττεται κανείς. Απλά είναι προεκλογικά. Μπορεί πολλοί να λένε πολλά πράγματα. Όταν αναλαμβάνουν όμως την κυβέρνηση, διαπιστώνουν ότι η ουσία είναι εκεί και δεν αλλάζει επειδή αλλάζει η κυβέρνηση κάποια πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν ή που χρειάζονται εγκρίσεις και αλλού. Λοιπόν, κύριε Ιωάννου, επειδή μας πιέζει ο χρόνος και με ρωτάνε πάρα πολλοί τηλεθεατές, έχετε κάποιο ρόλο διαμεσολαβητικό σε σχέση με την αύξηση επιτοκίων και το γεγονός ότι δεν προχωρούν οι τράπεζες με ρύθμιση των δανείων, αδιαρθρώσεις κλπ. Μπορούν να αποταθούν σε εσάς? Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των δανείων μέσω της διαδικασίας των αναδιαφρώσεων, ο νόμος που καθορίζει τις υποχρεώσεις μου, τις αρμοδιότητες μου, προνοεί ότι κάτω από ορισμένες απλές προϋποθέσεις, ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης για αναδιάθρωση του δανείου του μπορεί να αιτηθεί στον Επίτροπο διορισμού διαμεσολαβητή, ανεξάρτητου διαμεσολαβητή, ο οποίος θα αναλάβει τη διαμεσολάβηση μεταξύ της τράπεζας και του ιδίου. Όμως πρέπει να σας πω κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να καταστεί σαφές σε όλους μας.
Η οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας που σχετίζεται με τις αναδιαρθρώσεις περί καθυστερήσεως οδηγία του 2015, που περιλαμβάνει και τον περίφημο κώδικα, ενώ είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για αναδιαρθρώσεις δανείων, που ο Σάκης εφαρμόστηκε σωστά, είχε πολύ πολύ καλά αποτελέσματα, εν τούτης, ως νομικό κείμενο, δεν είναι υποχρεωτική. Μάλιστα. Άρα, το αν θα γίνει η διαδικασία συζήτησης για αναδιάθρωση ενός δανείου, το τελικό αποτέλεσμα επαφίεται την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της τράπεζας. Δηλαδή, αν θα παραδώσει, αν θα καταλήξει σε αναδιάθρωση ή όχι. Έχετε όμως το τελευταίο διάστημα, λόγω ακριβώς της αύξησης επιτοκίων, το ότι δυσκολεύονται άνθρωποι να αποπληρώνουν, σας καλέσουν γιατί διαπιστώνουν συμπεριφορές τραπεζών ή δεν τους ενημερώνουν ή δεν μπορούν να πάρουν τα δάνεια τους να πάνε αλλού. Και να κλείσουμε αυτό. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι το γραφείο μας γίνεται καθημερινά αποδέχτης ποικιλόμορφων προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Και ίσως το κύριο από αυτά τα προβλήματα σχετίζεται με τις δυσκολίες για την εξυπηρέτηση εξυπηρετούμενων δανείων λόγω της θεαματικής αύξησης των επιτοκίων. Από την πρώτη αύξηση των επιτοκίων μέχρι σήμερα το συνολικό ύψος του επιτοκίου, όχι της δόσης, έχει αυξηθεί κατά 600%. Αντιλαμβάνεσαι πόσο επιβαρυντική είναι η αύξηση αυτή με δεδομένο του πληθωρισμού ο οποίος τρέχει ταυτόχρονα. Είχαμε κάποια δική σας παρέμβαση τέτοια που να προκαλέσει ή να δημιουργήσει προηγούμενο στις τράπεζες. Ναι. Έχω κάνει διάφορες δημοσίευσεις. Έχω εξηγήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν. Πάντοτε κάτω από τον περιορισμό ότι δεν θα πρέπει η πρόθεση λύσεων σε αυτό το πρόβλημα να συνεπάγεται από σταθεροποίηση της δημοσιονομικής σταθερότητας ή της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ναι. Και αν βλάβεις με οποιοδήποτε τρόπο της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας στο πλαίσιο της συνταγματικής της νομιμοποίησης, έχω κάνει σειρά εισηγήσεων και ναι, έχω καταθέσει και μια έκθεση ιδεών, θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι, στην αρμοδία αρχή για κάποιες εισηγήσεις που θα μπορούσαν να διευκολύνουν. Η αρμοδία αρχή προκειμένου είναι η Κεντρική Τράπεζα. Το Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωάννου. Και περίμενα να ολοκληρώσω. Μάλιστα, άκουσα χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια συνέντευξή του που ήδη ανακοίνωσε ότι ορισμένες από αυτές τις εισηγήσεις που είχαμε κάνει έχουν υιοθετηθεί. Και εξήγηλε ότι θα εφαρμοστούν. Μάλιστα. Σημαντικό. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενέργεια του αυτή. Εμείς ευχαριστούμε εσάς, κύριε Ιωάννου. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.